Λοιπόν, 11 και 20, νομίζω ότι... Έχω είδηση. Πες την. Ο Στέφανος Κασελάκης έφτασε με πτήση από την Ατλάντα, παρακαλώ πάρα πολύ. Δυστυχώς οι συνάδελφοι οι οποίοι βρίσκονταν στο αεροδρόμιο δεν κατάφεραν να τον εντοπίσουν, τον περίμενε αυτοκίνητο και έφυγε κατευθείαν για το κέντρο. Καλά, δηλαδή δεν στεναχωρήθηκε που έχει κρεμάσει τους συναδέλφους που τον περίμεναν εκεί. Τον κάνανε απ' έξω. Θα τον περιμένουν έξω από την εκτελεστική γραμματεία, από το εκτελεστικό γραφείο 4:30. Κάτι θα αποσπάσουν, δεν ξέρω. Ξεροσταλιάζονται οι συνάδελφοι το πρωί από τις 6 ώρα στο αεροδρόμιο. Τους είπα μην πάτε, θα στον κρύψουν. Πήγαν οι άνθρωποι, έφυγε με αυτοκίνητο, λέει, από την πίστα. Γιατί? Τι να σου πω τώρα, τον πάρω ένα τηλέφωνο να το ρωτήσω. Αμαρτία. Λοιπόν, ναι. Πάμε λίγο σε ένα θέμα το οποίο έχουμε αναδείξει τις τελευταίες ημέρες και πραγματικά μας προκαλεί ανησυχία. Έχει να κάνει με τις απόπειρες αρπαγής ανηλίκων, παιδιών δηλαδή, σε γειτονιές, σε πάρκα, σε παιδικές χαρές, όχι κατά τη διάρκεια της νύχτας, απόγευμα, μέρα μεσημέρι, στην Εύβοια, στην περιοχή της Αττικής, στη Μαγούλα της Αττικής. Είναι πολύ ανησυχητικό. Είναι πολύ σοβαρό το θέμα. Ναι. Γιατί ξεκινήσει από την Εύβοια, τώρα έχει έρθει στην Αττική. Προσπαθούν να καταλάβουν εκεί από την αστυνομία, η ασφάλεια προσπαθεί να βρει το προφίλ αυτών που πλησιάζουν τα παιδιά. Ευτυχώς τα παιδιά τα περισσότερα είναι δασκαλεμένα, τρέχουν και φεύγουν. Ναι, είναι υποψιασμένα πλέον τα παιδιά. Κοίτα, καμιά φορά λέμε για τα social media και το πόσο κακό έχουν κάνει στους νέους, αλλά λίγο πολύ το πιο πονηρό μυαλό που έχουν πλέον. Γιατί έχουμε κάτσει και έχουμε κάνει κουβέντα με τα παιδιά μας και για τα μέσα μαζικής, τα social media. Από πολύ νωρίς πρέπει να την κάνουμε την κουβέντα. Και νομίζω ότι λίγο πολύ και τα παιδάκια τα μικρά πλέον είναι υποψιασμένα και αυτά. Όταν τα προσεγγίζει ένας άγνωστος στο δρόμο, είναι ένα θέμα το οποίο έχει προκαλέσει ανησυχία. Γιατί έχουμε μια έξαρση. Είναι κοντά μας ο κύριος Γιώργος Τσουκαλής, ιδιωτικός ερευνητής, ο οποίος θα μας βοηθήσει λίγο γύρω από αυτό. Έχετε ακούσει κι εσείς, κύριε Τσουκαλή, καλημέρα, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Είναι γεγονός ότι υπάρχουν τέτοια κρούσματα και είναι πράγματα ανησυχητικά, γιατί θα μου επιτρέψετε να κάνω ένα πρόλογο και να σας πω ότι στην ΑΕΤ το πρώτο εξάμηνο του 2023 είχαμε περισσότερες από 300 απαγωγές παιδιών. Στην Αμερική η προηγούμενη χρονιά είχε 115 άτομα. Εδώ τι γίνεται? Εδώ έχουμε... Δεν είμαστε εκεί όμως, είμαστε Ελλάδα. Ακριβώς, ναι, αλλά μην ξεχνάμε. Μια σύγχρονη χώρα, έξυπνη χώρα. Είμαστε μια σύγχρονη, έξυπνη χώρα και μα και η Αμερική είναι μια έξυπνη και σύγχρονη χώρα. Αλλά αφήστε, σε ορισμένα πράγματα είναι πιο πίσω από εμάς. Συμφωνώ. Οξύμορο θα συμφωνήσω, αλλά θα σας πω το εξής. Η ευνομία πλέον έχει ένα ντεζαβαντάζ. Ποιο είναι αυτό? Στηριζόμαστε όλοι στα τεχνικά μέσα. Δεν υπάρχει η άμεση αστυνόμευση. Για να σας το κάνω πιο λιανά. Σωστό είναι. Είναι σαν αυτό που έπαθαν οι Ισραηλίτες, ναι, που είχαν την κορυφαία μυστική υπηρεσία, τη Μοσάντ, η οποία δεν είχε επενδύσει τα τελευταία χρόνια στον ανθρώπινο παράγοντα, mm-hmm, και περίμεναν τα πάντα να τα μάθουν από την τεχνολογία. Και είδατε τι συνέβη. Έτσι λοιπόν και εδώ. Εγώ πιστεύω ότι είναι πολύ καλό το ότι υπάρχει ενημέρωση. Θα ήθελα, δεν σας κρύβω και το λέω εγώ που είμαι ευεργετητής από τα ΜΜΕ, περισσότερη ενημέρωση. Θα ήθελα εκπομπές να ενημερώνονται οι γονείς, οι οποίοι απαραίτητα δεν είναι παιδαγωγοί, πρέπει όμως να ενημερώνονται για να μπορούν να ενημερώνουν και τα παιδιά τους. Θα ήθελα πείτε μου, τους κύριε Τσουκαλή, πείτε μου, έχουμε χάσει, εγώ το λέω πάρα πολύ καιρό τώρα, τον αστυνομικό με τα πολιτικά που ακριβώς δεν είναι αστυνομικός, ο οποίος παρεμβαίνει σε τέτοιου είδους υποθέσεις. Αυτούς δεν έχουμε, αυτό λέτε τώρα. Ακριβώς. Αλλά το ζήτημα είναι ποιοι είναι αυτοί που πάνε να αρπάξουν. Τώρα, το προφίλ των ανθρώπων αυτών. Γιατί να φοβούμαστε ως γονείς να αφήσουμε το παιδί? Δεν γίνεται το παιδί να μην το αφήνουμε ελεύθερο. Ξέρετε, να πάει τη βόλτα του. Η εποχή που η μάνα μου άφηνε το κλειδί στην πόρτα και πήγαινε στη λαϊκή, έχει φύγει ανεπιστρεπτή. Ζούμε σε μια κοινωνία η οποία έχει εγκληματικότητα πολύ μεγάλη. Ναι, αλλά εδώ πάμε είμαστε σε άλλο επίπεδο. Είναι άλλο, ναι, είναι άλλο η διάρρηξη. Ξέρετε, άλλο μέσα στην ίδια εξίσωση τη εγκληματικότητα. Είναι άλλο η αρπαγή των παιδιών. Τώρα είπατε πριν, δώσατε παράδειγμα την Αϊτή και την Αμερική. Έχουν έρθει όλα αυτά πλέον και εδώ. Τα ζούμε, δυστυχώς, τα βιώνουμε, χωρίς να έχουμε καταλάβει. Δυστυχώς, δειλά-δειλά έρχονται. Όπως ακούγαμε πριν από χρόνια ότι μπήκε κάποιος νεαρός με ένα όπλο στο σχολείο και σκότωσε, τα έχουμε δει και εδώ να παίρνουν μαχαίρια. Προχτές είδαμε τον Αλλοδαπό να μπαίνει μέσα στον Άγιο Παντελεήμονα. Εκεί που θέλω να εστιάσω είναι στο προφίλ των ανθρώπων αυτών. Mm-hmm. Ποιο είναι το προφίλ που είναι πολύ σημαντικό? Να ακούσουμε κάτι. Το προφίλ των ανθρώπων αυτών, τουλάχιστον από ό,τι λένε οι ειδικοί, είναι άτομα τα οποία... Είτε, καταρχάς δεν είναι άτομα, είναι ομάδες, διότι κανείς δεν πάει να κάνει μια αρπαγή ενός παιδιού μόνος του. Συνήθως υπάρχει ομάδα, είτε 2-3 άντρες, είτε μπορεί να υπάρχει και μια γυναίκα μέσα στην ομάδα αυτή.
άτομα τα οποία είτε θέλουν να κακοποιήσουν τα παιδιά αυτά, είτε και κάτι το οποίο πρέπει να το κρατήσουμε στην άκρη του μυαλού μας, με αυτά που κυκλοφορούν και ακόμη δεν έχουν αποδειχτεί, έχουν αποδειχτεί όμως στο παρελθόν, ότι πολλά παιδιά μπορεί να τα θέλουν να τα παίρνουν ακόμη και για όργανα. Μην ξεχνάμε ότι στη Βουλγαρία. Έχει αποδειχθεί αυτό στην Ελλάδα. Βέβαια, έχει αποδειχθεί. Από εκεί που δεν... Έχει αποδειχθεί στο παρελθόν και μάλιστα. Από την Ελλάδα. Θυμόμαστε ότι τα κυκλώματα αυτά αλωνίζαν τα Βαλκάνια και υπήρχε και συγκεκριμένη κλινική στην Αλβανία. Έχουν γίνει έρευνες παλιά. Mm-hmm. Είστε πολύ μικρός και δεν το θυμάστε. Έχουν γίνει έρευνες που υπήρχε κλινική στην Αλβανία ιδιωτική. Είχαμε μέσα στην περασμένη δεκαετία ένα τέτοιο κύκλωμα εξάρθρωση. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, που παίρναν τα παιδιά και τους παίρναν τα όργανα. Μην ξεχνάμε ότι είχε βρεθεί παιδί, υπήρχε ρεπορτάζ μεγάλο, ή στα Σκόπια στη Βουλγαρία, δεν μπορώ να ανακαλέσω τη μνήμη μου, που βρέθηκε εγχειρισμένο και του έλειπε το ένα νεφρό. Λοιπόν, δεν πρέπει να τα αφήσουμε και αυτά στην άκρη. Είναι πολύ μικρές οι πιθανότητες, ναι, το επαναλαμβάνω, για να μην διασπείρουμε φοβία στον κόσμο. Αλλά όλα θα πρέπει να τα έχουμε υπόψη μας και θα πρέπει να ενημερώνουμε τα παιδιά μας και οι δάσκαλοι και οι σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων και οι γονείς, αλλά και η τηλεόραση. Εγώ επιμένω, η τηλεόραση μπορεί να προσφέρει πολύ θετικό έργο όσον αφορά τα μηνύματα. Είναι η τυχαία η επιλογή του παιδιού και να σταθούμε λίγο στο προφίλ των ανθρώπων. Δεν μπορούμε να το ξέρουμε αυτό. Ενδεχομένως κάποια στιγμή επιτηρούν, δεν πάνε να πάρουν ένα παιδί έτσι που θα το δουν τυχαία. Επιτηρούν να δουν τις κινήσεις, να δουν αν το συνοδεύει κανείς, να δουν τις ώρες που μπορεί να είναι καλύτερες για εκείνους για να προβούν σε αυτή την αποτρόπαια πράξη. Συνήθως επιτηρούν, δεν πάνε τυχαία, είναι γεγονός. Γιατί δεν ενημερώνει η ελληνική αστυνομία, γιατί οι υπηρεσίες οι αρμόδιες που διαχέουν τα μηνύματα δεν έχουν ενημερώσει οι γονείς, δεν έχει βγει κάποιο μήνυμα, γιατί δεν επικεντρώνουν εκεί? Νομίζω ότι η αστυνομία πολλές φορές... Τώρα, αυτή την περίοδο που έχουμε σε έξαρση το φαινόμενο, αυτόν τον τύπο ή την ομάδα που μας λέτε στην Εύβοια, η οποία... Αν δεν κάνω λάθος, είναι η ίδια που έχει έρθει και στην Αττική. Δεν ξέρω το προφίλ του. Το πιο πιθανό. Το πιο πιθανό. Γιατί δεν ενημερώνουν, γιατί δεν βγαίνει ένα έκτακτο μήνυμα? Γονείς, βρισκόμαστε στα ίχνη, τάδε, αλλά προσέξτε τα, μιλήστε με τα παιδιά, τι πρέπει να κάνουν. Ξέρετε, η πολιτική κάποιες φορές της ελληνικής αστυνομίας και πολύ σωστά πράττει είναι να μην ανακοινώνει κάποια πράγματα τα οποία ενδεχομένως θα δημιουργήσουν προβλήματα στη σύλληψη αυτών των κυκλωμάτων. Να. Ενδεχομένως λοιπόν να σκέφτεται έτσι. Δεν μπορώ να ξέρω το αρχηγείο πώς μπορεί να σκέφτεται, αλλά μία ερμηνεία που μπορώ να δώσω είναι αυτή. Γιατί σε γενικές γραμμές η ελληνική αστυνομία ενημερώνει. Όπως Φερρυππίν έχει ενημερώσει κατ' επανάληψη ότι μην δέχεστε τηλεφωνήματα ή να μην σας αποσπάσουν χρήματα από ατυχήματα και τα λοιπά με κωδικούς. Δίνετε κωδικούς, προσωπικά δεδομένα. Η μόνη ερμηνεία που μπορώ να δώσω είναι αυτή. Μάστε. Τώρα, είναι ένα αυτό το οποίο μας έχει απασχολήσει πάρα πολύ τις τελευταίες ημέρες. Αυτό το οποίο όμως βλέπουμε το τελευταίο διάστημα είναι ότι πληθαίνουν πάρα πολύ τα περιστατικά ανήλικης παραβατικότητας σε όλη την Ελλάδα. Έχει δώσει στοιχεία επίσημη ελληνική αστυνομία και είναι αποκαρδιωτικά, πραγματικά. Βλέπετε και τις συλλήψεις που είχαμε. Ενδεικτικά για την πρόκληση σωματικών βλαβών είχαμε 86 περιστατικά. Για βιασμό ή προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας 17. 1.353 συλλήψεις μόνο μέσα σε ένα μήνα. Παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας και οδικής ασφάλειας 242 και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων 28. Ανησυχητικά φαινόμενα, όπως και σωστά. Εξαρτησιογόνες ουσίες φυσικά 75, εγκληματική οργάνωση για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση 7. Είναι μέσα σε ένα μήνα μόνο 1.353 συλλήψεις. Μιλάμε για ανηλίκους. Λοιπόν, αυτές είναι οι συλλήψεις. Αν αναλογιστεί κανείς τον αριθμό αυτών που δεν έχουν συλληφθεί, σας το λέω, είναι πενταπλάσιος. Γιατί δεν συλλαμβάνονται όλοι οι νεαροί οι οποίοι καπνίζουν, Φερρυππίν. Δεν συλλαμβάνονται όλοι οι νεαροί οι οποίοι έχουν παραβατική συμπεριφορά στο σχολείο ή σε συμμαθητές. Mm-hmm. Εδώ είναι ένα τεράστιο πρόβλημα και εδώ πρέπει να σκύψει πολιτεία, σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων, εκπαιδευτικό προσωπικό, γονείς, να δούμε πού πάει η νεολαία μας. Είναι τεράστιο το πρόβλημα και πιστέψτε με, επειδή έχω το θλιβερό προνόμιο
να δέχομαι εντολής για τέτοιες καταστάσεις παραβατικότητος παιδιών, ναι. Το πρόβλημα είναι πολύ μεγαλύτερο από ό,τι φαίνεται. Λοιπόν, έχουμε αλλάξει θέμα από ό,τι καταλάβατε. Φύγαμε από το θέμα της αρπαγής των παιδιών και πήγαμε στην παραβατικότητα των ανηλίκων. Βλέπουμε την κυρία Αλεξάνδρα Καπάτου, είναι παιδοψυχολόγος. Ευχαριστούμε, κύριε Καπάτου, που είστε μαζί μας. Να είστε καλά. Την καλημέρα μας. Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Αλλά και ο Κωνσταντίνος Καλογεράς, ο οποίος είναι με έναν γονιό. Έναν γονιό, οι γονείς που είπατε, κύριε Τσουκαλή, ανησυχούν πάρα πολύ. Τώρα μην γελιόμαστε. Ναι, αλλά δεν είναι οι γονείς, δεν έχουν τη δυνατότητα να ελέγξουν κάποια ακούστε πράγματα. Ακούστε τι κάνανε. Έλα, Κωνσταντίνε. Έλα. Καλημέρα. Καλημέρα, Ντόρα. Καλημέρα, Νίκο. Βρισκόμαστε στην πλατεία Κεφαλαρίου, όπου έχουμε μαζί μας τον κύριο Ασφή, όπου είναι εκείνος ο οποίος εμπνεύστηκε την πρωτοβουλία, το Κηφισιά Watch, που το έχουμε αναφέρει και τις προηγούμενες ημέρες στην εκπομπή. Πρόκειται λοιπόν για μια πρωτοβουλία στην οποία οι γονείς διακριτικά επιτηρούν σε ομάδες 2-3 ατόμων τα ανήλικα παιδιά τους, τα οποία κυκλοφορούν στην περιοχή της Κηφισιάς, προκειμένου να προλάβουν παραβατικές συμπεριφορές, να προλάβουν δηλαδή τη συμπλοκή μεταξύ τους και σε περίπτωση που γίνουν μάρτυρες κάποιου τέτοιου περιστατικού, ενημερώνουν άμεσα την αστυνομία για να επέμβει. Κύριε Ασφή, καλημέρα, ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα, ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Όπως είπατε, είμαστε η πρωτοβουλία του Kifisia Watch. Ο ρόλος μας είναι ουσιαστικά η υψηλή επιτήρηση το σημείο παραβατικότητας που έχουμε στο Δήμο μας, σε συγκεκριμένα σημεία και σε περίπτωση που αντιληφθούμε κάτι, απλά ειδοποιούμε την αστυνομία προκειμένου να επέμβει στο περιστατικό. Το πρόβλημα που μου αναφέρατε και νωρίτερα αφορά στην αστυνομική δύναμη στο αστυνομικό τμήμα Κηφισιάς και μου λέγατε ότι μαζέψατε 1000 υπογραφές σήμερα προκειμένου να ενισχυθεί το αστυνομικό τμήμα. Η πρωτοβουλία πέρα από το κομμάτι ακριβώς της βόλτας της οποίας οργανώνουμε, αυτό ένα πράγμα το οποίο επειδή θεωρούμε ότι πρέπει να γίνει επέμβαση είναι στο κομμάτι του αστυνομικού τμήματος της Κηφισιάς, το οποίο είναι υποστελεχωμένο. Από τα 149 άτομα τα οποία είναι σχεδιασμένο να λειτουργεί με 41 άτομα. Γι' αυτό το λόγο μπήκαμε σε μια διαδικασία περίπου ένα μήνα τώρα. Σήμερα κλείνουν οι ηλεκτρονικές υπογραφές. Έχουμε μαζέψει πάνω από 1000, είμαστε στις 1007 αυτή τη στιγμή. Συν υπολογήρωση 300 υπογραφές σε φυσικές υπογραφές, προκειμένου να τις καταθέσουμε και να ζητήσουμε την ενδυνάμωση του ΑΤΑΦ Κηφισιάς. Ναι, είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός των υπογραφών που έχετε συγκεντρώσει. Αν μας λέτε ότι από τα 140 άτομα που θα έπρεπε να έχει το αστυνομικό τμήμα έχει μόνο 40, αντιλαμβανόμαστε όλοι τους λόγους που σας οδήγησαν να φτιάξετε αυτή την εφαρμογή. Κύριε Ασφή, είναι λογικό. Τα παιδιά τι σας λένε, το γνωρίζουν. Δεν είναι εφαρμογή, τα παιδιά... είναι πρωτοβουλία η οποία έχουμε φυσική παρουσία. Έχετε δίκιο, δηλαδή, με συγχωρείτε. Έχετε δίκιο. Οι οποίοι βγαίνουμε. Έχετε δίκιο, ναι. Γιατί δείξαμε τις περασμένες ημέρες τις εφαρμογές, μπερδεύτηκα. Και ζητάμε παιδιά... μέσα από το ΑΤΑΦ. Αυτό το οποίο ζητάμε ουσιαστικά με το ΑΤΑΦ, γιατί θεωρούμε ότι δεν είναι το θέμα να γίνει καταστολή, το θέμα να υπάρχει πρόληψη στην όλη διαδικασία. Mm-hmm. Όταν έχουμε μια σωστή παρουσία διακριτική, με πεζές πορυπολίες και βεβαίως με κάποιο δυνάμεις οι οποίες θα περιμένουν θα είναι σε ετοιμότητα και γνωρίζει πλέον ο κόσμος ότι δεν είναι ένα σημείο το οποίο εύκολα θα μπορεί κάποιος να παραβατήσει, σίγουρα θα αντιμετωπιστεί και διαφορετικά το πρόβλημα. Επειδή μιλάμε για εφήβους όμως, να σας ρωτήσω, κύριε Ασφή, το εξής. Επειδή μιλάμε για εφήβους, τα παιδιά τι λένε? Γιατί ξέρετε, συνήθως σε αυτή την ηλικία και εγώ, αν θέλετε, δεν ήθελα τη φυσική παρουσία του πατέρα ή της μητέρας μου όταν έβγαινα με την παρέα μου και έκανα τη βόλτα μου. Οπότε τα παιδιά πώς το έχουν έτσι, πώς το αντιμετωπίζουν αυτό το οποίο κάνετε? Καταρχήν, εγώ είμαι πατέρας δύο ανήλικων παιδιών. Οπότε να ξεκινήσουμε από εκεί πέρα. Ας το πω ότι δεν έχουν κάποιο πρόβλημα και βεβαίως υπάρχει μια άτυπη συμφωνία ότι απλώς δεν χαιρετάω, δεν κάνω αγκαλίτσες και φυλάκια. Α, είδατε. Να. Κάνατε τη συμφωνία σας, λοιπόν. Να ρωτήσω κάτι. Εννοείται ότι θα πρέπει να κάνουμε μια συμφωνία και βεβαίως γι' αυτό το λόγο είναι και διακριτική η παρουσία μας. Δεν είμαστε ποτέ μέσα, γιατί δεν θέλουμε σε καμία των περιπτώσεων να υπάρχει. Δεν υποκαθιστάτε τις αρχές, με λίγα λόγια. Και αυτό το πράγμα, αλλά και όλα τα παιδιά θα πρέπει να νιώσουν ότι είναι και λιγάκι αυτόνομα. Ότι ναι, μεν υπάρχουμε, αλλά δεν είμαστε μέσα. Και στην παρέα. Λίγο πριν πάμε στην κυρία Καπάτου. Κύριε Ασφή, ζείτε σε μια καλή περιοχή. Τώρα μην γελιόμαστε. Είστε στα βόρεια προάστια, είστε στην Κηφισιά. Υποτίθεται ότι το βιωτικό επίπεδο είναι εξαιρετικό εκεί. Δεν είστε σε κάποιο υποβαθμισμένη περιοχή των δυτικών της Αττικής. Ζείτε με έναν. Θα λέγαμε με μια άνεση περισσότερη εκεί. Υπάρχει παραβατικότητα ανηλίκων στην περιοχή σας? Φοβάστε? Καταρχήν να πω ότι το πρόβλημα της παραβατικότητας ανηλίκων δεν είναι ένα φαινόμενο το οποίο είναι μόνο στην Κηφισιά. Είναι ένα οριζόντιο φαινόμενο το οποίο συναντάται σε πάρα πολλούς δήμους στην Ελλάδα, όχι μόνο στην Αθήνα.
Το θέμα της παραβατικότητας, από ό,τι έχουμε διαπιστώσει, δεν είναι μόνο από παιδιά δημοτών μας, είναι από παιδιά γενικότερα. Δηλαδή το θέμα η παραβατικότητα, και βέβαια υπάρχει, έχουν γίνει κουβέντες πάνω σε αυτό το πράγμα για τα αίτια, θα σας τα πει και η κυρία Καπάτου σίγουρα ως πιο ειδική, αλλά η παραβατικότητα είναι ένα πρόβλημα το οποίο εμφανίζεται πλέον στην Νέα. Η παραβατικότητα, αν μου επιτρέπετε, είναι σαν τον ιό, ο οποίος μολύνει τον καθένα. Δεν έχει σημασία αν μένει στο πέραμα ή αν μένει στην Κηφισιά. Κυρία Καπάτου, να ξεκινήσουμε λίγο από αυτό. Κατά πόσο μπορεί να επηρεαστεί η ψυχολογία ενός παιδιού, εάν ξέρει ότι στην καθημερινότητά του, στη βόλτα που θα κάνει με την παρέα του, θα πρέπει να υπάρχει η φυσική παρουσία κάποιου γονιού, επειδή ακριβώς κινδυνεύει, είναι σε ένα μόνιμο κίνδυνο? Γιατί αυτή η εντύπωση δίνεται ότι πρέπει, έστω και διακριτικά, να υπάρχει κάποιος ενήλικας προκειμένου να με προστατεύσει. Επηρεάζονται οι νέοι μας από αυτό, οι εφηβοί μας? Επηρεάζονται, βεβαίως επηρεάζονται από αυτό, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να νιώθουν και μεγαλύτερη ασφάλεια, θα σας πω. Φυσικά, πολύ σωστά τοποθετηθήκατε ότι και εμείς στην εφηβεία δεν θα θέλαμε να υπάρχει κάποιος ενήλικας εκεί κοντά μας. Όταν όμως τα παιδιά βλέπουν ότι υπάρχουν αλλεπάλληλα περιστατικά, και γι' αυτά έχουν γίνει συζητήσεις πολλές μέσα στις οικογένειές τους, και αυτό μπορεί να τους δημιουργήσει ένα αίσθημα ασφάλειας. Ξέρουν ότι υπάρχει μια επίβλεψη, αλλά αυτή η επίβλεψη είναι για ένα συγκεκριμένο λόγο. Δεν είναι επίβλεψη για τις ενέργειες και για τις κινήσεις του καθενός και για τις φιλικές του παρέες. Όμως, το βασικό που για μένα είναι και τίθεται είναι η ευαισθητοποίηση των ανθρώπων, και το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Όμως, αυτή είναι μια δουλειά που πιστεύω πρέπει να την έχουν οι αρχές αναλάβει, να υπάρχει μια αυξημένη επίβλεψη, κυρίως στις ημέρες που υπάρχει μεγάλος πληθυσμός παιδιών που βγαίνει, σε ό,τι, όχι μόνο στην Κηφισιά, σε όλες τις περιοχές της Αθήνας. Γιατί πολύ σωστά είπε και ο Γιώργος Τσούκαλης ότι ο ιός της βίας δεν χωράει και δεν είναι βάση περιοχών και κοινωνικού ή μορφωτικού επίπεδου. Μπορεί να παρουσιαστεί παντού, σε όλες τις περιοχές. Και το βλέπουμε ότι έχουμε συμπτώματα σε διάφορες περιοχές. Γιατί τα παιδιά, ξέρετε, μετακινούνται κιόλας. Πάνε σε διάφορες περιοχές. Δηλαδή, πολλά παιδιά που μπορεί να μένουν σε μια δυτική, όπως είπατε, συνοικία, μπορεί να πάνε στα βόρεια προάστια ή στα νότια προάστια για τον περίπατό τους. Και δεν είναι τα παιδιά των δυτικών συνοικιών που θεωρούνται πιο, αν θέλετε, υποβαθμισμένες, αυτά τα οποία μπορούν να προκαλέσουν περισσότερα τέτοιου είδους περιστατικά. Μπορεί να συλλαμβάνονται ίσως περισσότερα, αν υπάρχουν τέτοιου είδους στοιχεία, αλλά σε όλες τις περιοχές σας διαβεβαιώ. Και είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα, στο οποίο πρέπει να σκύψουμε με πολύ μεγάλη προσοχή. Ασχολούμαστε και συζητάμε για τα αίτια, αλλά εμείς πρέπει να δούμε, μπορούμε αυτό το φαινόμενο να το αναχαιτήσουμε? Ποιοι είναι οι τρόποι της αναχαίτησης και της πρόληψης? Πολύ βασικά κομμάτια προβληματισμού, στα οποία ακόμη περιμένουμε να δούμε ποιες απαντήσεις θα δοθούν. Για παράδειγμα, είναι πάρα πολύ σοβαρό να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε ότι συμβαίνουν αυτού του είδους τα περιστατικά. Αυτά τα περιστατικά μπορούν να συμβούν στον οποιοδήποτε χώρο, σχολείο και εκτός σχολείου. Άρα λοιπόν πρέπει να υπάρχουν μέτρα τα οποία θα λαμβάνονται στο σχολείο και εκτός σχολείου στις βόλτες. Εμείς οι γονείς πώς τοποθετούμαστε σε αυτά? Τι μπορούμε να κάνουμε? Δεν μπορούμε να τα κλειδώνουμε τα παιδιά μας, ούτε μπορούμε να τα κάνουμε μια γενιά φοβισμένων και ανασφαλών παιδιών. Πρέπει να τα κάνουμε αντίθετα μια γενιά παιδιών που να μπορούν να βάζουν κάποια όρια, να ξέρουν πώς θα κινηθούν, αλλά να μπορούμε και να δούμε κιόλας κάτι πολύ σημαντικό. Το παιδί μας τι συμπεριφορά έχει? Έχει αλλάξει η συμπεριφορά του? Έχει επιθετικότητα μήπως? Μήπως είναι κλεισμένο στον εαυτό του? Πώς είναι η επικοινωνία μου μαζί του? Γιατί αν περιμένουμε μόνο από την πολιτεία, δεν νομίζω ότι η πολιτεία μπορεί να μας δώσει λύση μόνο σε αυτό το κομμάτι. Κυρία Καπάτου, πολύ δίκιο έχετε. Να ξέρετε όμως ένα πράγμα το οποίο το είπε ο κύριος Τσούκαλης αρχικά. Ο γονιός δεν είναι παιδαγωγός, είναι γονιός. Πρέπει να εκπαιδευτεί και αυτός. Ο κύριος Αφής βλέπετε ότι αναλαμβάνει μια πρωτοβουλία μαζί με άλλους γονείς, να είμαστε πιο κοντά στα παιδιά, αν χρειαστεί χτύπα ξύλο να ενημερώσουμε την αστυνομία. Εγώ, αν μου επιτρέπετε. Αρχές οι οποίες δεν κάνουν τώρα, μην γελιόμαστε. Έχω πει κατ' επανάληψη και τα έχω πει και με την υπόθεση του Άλεξ, με την υπόθεση του Γιακουμάκη. Στην εκπαιδευτική κοινότητα δίνω πολύ βάρος. Παίζει ρόλο του σχολείου. Θα προτιμούσα οι δάσκαλοι και οι καθηγητές να μάθουν 5 αράδες λιγότερες γράμματα τα παιδιά μας, αλλά να τα επιτηρούν πολύ περισσότερο. Γιατί επαναλαμβάνω, ο γονιός δεν είναι παιδαγωγός. Και θα έπρεπε να επεκταθεί ο σχολικός ψυχολόγος, να βλέπει τα παιδιά, η κοινωνική λειτουργία, να αναλαμβάνουν δύσκολες περιπτώσεις εκεί όπου χρειάζεται, σε οικογένειες οι οποίες είναι προβληματικές. Όλα αυτά θα πρέπει να γίνουν. Να προλαμβάνονται στην αρχή. Κύριε Καπάτου, στο δημοτικό, αν μπορούμε.
Φυσικά. Θέλω να σας πω όμως δύο πράγματα σε αυτό. Γιατί όλα αυτά που λέτε είναι πάρα πολύ σωστά. Όμως ο δικός μας ο ρόλος ως γονείς είναι πάρα πολύ σημαντικός. Η επικοινωνία που έχουμε με τα παιδιά μας και που αναπτύσσουμε και σε βάθος χρόνου και στα ταραγμένα χρόνια της εφηβείας και το να τη διατηρήσουμε είναι αστίχημα για μας τους γονείς. Δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος εκπαιδευτικός να μας βοηθήσει σε αυτή την κατεύθυνση ή κάποιος άλλος άνθρωπος. Δεν ξέρει κανείς τι γίνεται στο σπίτι μας. Άρα η επικοινωνία με τα παιδιά μας είναι πολύ σημαντικό κομμάτι. Πρέπει να διατηρηθεί. Και αν έχουμε προβληματισμούς, αν βλέπουμε ότι το παιδί μας μπορεί να έχει αλλάξει συμπεριφορά ή να διαφοροποιείται κτλ., πρέπει να κοιτάμε να δούμε γιατί συμβαίνει αυτό, να αναρωτιόμαστε. Και άμα χρειάζεται, να ζητήσουμε βοήθεια. Πάντως, πρέπει να δεχθούμε, κυρία Καπάτου, ότι παρότι όλοι αναγνωρίζουμε το πρόβλημα, εδώ και πάρα πολύ καιρό, δεν είναι φετινό, δεν είναι περσινό, είναι τα τελευταία χρόνια. Παρ' όλα αυτά δεν έχουμε βρει τρόπο ουσιαστικά να το αντιμετωπίσουμε. Και το λέω γιατί βλέποντας τα στοιχεία που κάθε μήνα βγάζει η ελληνική αστυνομία, βλέπουμε ότι αυξάνουν αυτά τα συμβάντα, αυτά τα περιστατικά. Άρα κάτι δεν κάνουμε σωστά. Δεν ξέρω, είναι οι γονείς, είναι το σχολείο. Πολλά πράγματα δεν κάνουμε σωστά. Γιατί, ξέρετε, είχε υποτιμηθεί το θέμα, γιατί δεν είναι μόνο στην Ελλάδα. Είναι ένα θέμα το οποίο βρίσκεται στην Ευρώπη, βρίσκεται στην Αμερική. Είναι εισαγόμενο, θα μας πείτε και αυτό. Είναι εισαγόμενο δηλαδή και αυτό. Είναι εισαγόμενο, όχι μόνο το φαινόμενο, ότι γίνεται έξω, βλέπουμε ότι υπάρχει και στη χώρα μας. Και θα σας πω επίσης ότι είναι βάση των δεδομένων των κοινωνικών, γιατί τα παιδιά επηρεάζονται από πολλά πράγματα, από πολλές συνθήκες. Δηλαδή, ακόμα και από τον πόλεμο τώρα που συμβαίνει, επηρεάζονται. Κάποια την ανασφάλειά τους μπορεί να τη μεταλαμπαδεύσουν σε βία και σε επιθετικότητα. Και εκεί είναι ο ρόλος ο δικός μας. Είναι ο ρόλος ο δικός μας του σχολείου και της πολιτείας. Οι εκπαιδευτικοί μέσα στο πρόγραμμα του σχολείου θα μπορούσαν να βάλουν, βέβαια κατόπιν συμφωνία με την πολιτεία, γιατί η πολιτεία είναι να εκπαιδευτούν, να βοηθήσουν τα παιδιά να αποκτήσουν άλλες δεξιότητες εκτός από μαθήματα. Εκτός από μαθήματα που είναι πολύ σημαντικά, να μάθουν να επιλύουν συγκρούσεις, να αναπτυχθεί μια νοοτροπία κατά της βίας. Πολλά πράγματα που μπορούν να γίνουν και πολύ σωστά λέτε. Είμαστε θεατές, διαπιστώνουμε, αλλά δεν γίνονται. Έτσι. Δεν γίνονται από μια μέρα στην άλλη. Η κοινωνία δεν έχει πρότυπα σωστά πλέον. Κλείνουμε. Κύριε Αφή, όσο έχετε ξεκινήσει αυτή τη διαδικασία των πεζών, σε εισαγωγικά περιπολιών, μπαμπάδων, μαμάδων, δεν ξέρω πώς είστε στην ομάδα, έχετε δει κάτι επιλείψιμο? Ναι, βεβαίως. Έχουμε αποτρέψει γύρω στα 4 περιστατικά ξυλοδαρμών. Τι λέτε? Το οποίο υπήρξε άμεση επέμβαση της αστυνομίας, κλήθηκε, ουσιαστικά επιληθήκαν του περιστατικού. Λοιπόν, μακάρι να ενισχυθούν τα αστυνομικά τμήματα, κύριε Αφή, και να αισθάνεστε ασφαλείς, χωρίς να χρειάζεται να κάνετε αυτές τις περιπολίες οι ίδιοι. Μπράβο σας για την πρωτοβουλία σας. Η αλήθεια είναι, αν μας λέτε ότι έχει και αποτέλεσμα, ότι σε 4 περιπτώσεις καταφέρατε να το αποτρέψετε βέβαια τέτοιο περιστατικό. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ και την κυρία Καπάτου και τον κύριο Τσούκαλη που ήταν εδώ κοντά μας.